Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Καταιγιστικές είναι για άλλη μια φορά οι εξελίξεις της δραματικής σειράς. Όπως θα δούμε στα προσεχή επεισόδια, ο Ιάσονας καταστρώνει ένα σχέδιο για να κλείσει τη μητέρα του στο ψυχιατρείο. Η Μαριέτα Δεμερτζή είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα, και οι μοναδικοί άνθρωποι που μπορούν να την πληγώσουν αληθινά είναι εκείνοι που αγαπάει δίχως όρια, όπως ο Ιάσονας. Όπως έχουμε παρακολουθήσει, μητέρα και γιος βρίσκονται πλέον σε αντίπαλα στρατόπεδα. Μάλιστα, η απόφαση της να τον αποκληρώσει αποτελεί για εκείνον σήμα έναρξης πολέμου και πλέον είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Ιάσονας σχεδιάζει να κλείσει τη Μαριέτα στο ψυχιατρείο προκειμένου να πείσει τους πάντες ότι είναι διαταραγμένη προσωπικότητα. Ο λόγος που θέλει να κάνει αυτό είναι για να ακυρωθεί η διαθήκη της, καθώς ο ίδιος σκοπεύει να ισχυριστεί ότι η μητέρα του δεν έχει σοάστας φρένας. Ενώ βάζει σε εφαρμογή το παράτολμο σχέδιο του, η Μαριέτα είναι απασχολημένη με τα δικά της θέματα και δεν υποψιάζεται το παραμικρό. Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος της κάνει πρόταση γάμου ξαφνιάζοντας την. Αυτό που θέλει ο Παράσχος είναι να την προστατεύσει από τους εκβιαστές της και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να το καταφέρει. Την ώρα λοιπόν που ο Ιάσονας προσπαθεί να βάλει τη Μαριέτα στην ψυχιατρική κλινική, εκείνη το σκάει και παντρεύεται στα κρυφά τον μεγάλο της έρωτα. Μάλιστα, κουμπάρες σε αυτόν τον ξαφνικό γάμο είναι η Αλεξάνδρα και η Γεωργία. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!